Θα έχουμε κοντά μας και τον προπονητή της Ομόνιας, τον Δημήτρη. Τον Κουκούρη να μας πει και αυτός την άποψή του για το σημερινό παιχνίδι της. Καλησπέρα. Ένα παιχνίδι σήμερα το παλέψατε μέχρι το τέλος. Φαντάζομαι ότι νιώθετε περήφανος για την ομάδα σας. Εντάξει, δεν περίμενα τη σημερινή βραδιά για να νιώθω περήφανος για τα παιδιά. Είναι μια απίστευτη προσπάθεια. Συνεχίσαμε από την αρχή τη σεζόν. Είμαστε αυτοί που είμαστε και βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και το αποδεικνύουμε. Ασχέτως αποτελεσμάτων, το αποδεικνύουμε. Όταν κοιτάς τα μάτια τώρα, το ΑΠΟΕΛ προχθές, την ΑΕΚ τώρα, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε λόγια να συγκρίνουμε παίχτες κτλ. Αλλά την κοιτάς τα ίσα, σημαίνει ότι η ομάδα σου και τα παιδιά που έχουμε δουλεύουν στο κόκκινο. Έχουν αρχίσει όπως είδες και εσύ σήμερα να μπορούν να ανταπεξέλθουν και με ομάδες πιο ψηλού επίπεδου. Στα ίσα, δηλαδή κατοχή-κατοχή. Όσο είχαμε δυνάμεις, αν παρατήρησες, ήμασταν εκεί, διεκδικούσαμε το μάτς και ήταν το παιχνίδι της λεπτομέρεια. Εντάξει, λογικό στην παράταση κάποια στιγμή έχει περισσότερες λύσεις, περισσότερη εμπειρία, αλλά κουραστήκαμε. Είναι, καμιά φορά είναι τετριμένο αυτό, αλλά κουραστήκαμε τα παιδιά. Θα το καταλάβεις από τις επιθέσεις μας, που δεν είχαμε σωστά πατήματα, γιατί κάποιες επιλογές ήταν όλες άσχημες, ήταν και καλές επιλογές. Δεν είχαμε πατήματα, αλλά αξίζουν. Είμαι περήφανος για την ομάδα, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, από τη διοίκηση που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια εδώ και 2-3 χρόνια, από τα παιδιά που ακούνε, μαθαίνουν κάθε μέρα, γίνονται καλύτεροι, γιατί μην ξεχνάς ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι παίχτες. Αυτό που είπατε για την κούραση το είπα και εγώ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ειδικά στην αρχή. Όταν είδα την ομάδα σας να πιέζει σε όλο το γήπεδο, να τρέχει πάνω κάτω συνέχεια, είπα κατά πόσο θα μπορέσει να το ανταπεξέλθει για 40 λεπτά αυτό. Mm. Και όμως με εξέπλησε ότι το κατάφερε για 40 λεπτά. Απλά έμεινε στο πέμπτο, στα πέντε τελευταία λεπτά, ότι δεν βγήκε η κούραση. Συν μάλιστα όταν πρόκειται από δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σε παράταση. Συμφωνώ μαζί σου, έτσι είναι. Αλλά εμάς δεν μας έμεινε περίεργο λόγω του ότι ξέρουμε την ποιότητα της δουλειάς που κάνουμε στην προπόνηση. Οπότε, είμαστε, αν θες να παίξεις τέτοια είδους παιχνίδια, πρέπει να είσαι πολύ aggressive που λέμε επιθετικά στην άμυνα. Και είδες ότι κατά μεγάλο διάστημα η ΑΕΚ είχε πρόβλημα. Στο πρώτο δεν μπορούσε να ξεφύγει. Δεύτερον, δεν έβρισκε εύκολα καλάθια, εύκολες λύσεις, που ήταν ένα κομμάτι το οποίο δουλέψαμε όλες αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και το πετύχαμε. Το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και μπορέσαμε να πάμε το παιχνίδι στην κατοχή. Το παιχνίδι κρίθηκε στην κατοχή, σε μια κατοχή. Αν ήμασταν και λίγο πιο τυχεροί και στην κανονική διάρκεια, θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι μόνο περηφάνεια γιατί για αυτά τα παιδιά, δηλαδή και κόσμος της Ομόνιας και η διοίκηση και όλοι μας και οι προπονητές, πρέπει να είμαστε περήφανοι. Η ομάδα είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ, να κάνει και ένα βήμα παραπάνω με τη βοήθεια ολονών. Ένα μικρό βήμα δηλαδή, μια μικρή βοήθεια. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά έχουν μέλλον. Το αποδείξανε φέτος, ασχέτως αποτελεσμάτων και με την είσοδο στην Εξάδα και με την παρουσία σε παιχνίδια μεγάλα. Και μην ξεχνάς ένα τελευταίο ότι ήταν πολύ δύσκολο για μια ομάδα νεανική που φεύγει ο πρώτος σκόρερ, ο πρώτος point guard να μπορέσει να κάνει adjustment που λέμε τόσο γρήγορα. Έτσι. Και αυτό συνέβη διότι τα παιδιά... Η δουλειά η ομαδική που κάνω όλη τη χρονιά βγήκε. Οπότε ο παίκτης ο καινούριος μέσα σε 2-3 μέρες είναι εξαιρετικό. Το πρώτο παιχνίδι του Παραλίμνη που είναι ανάξιο σχολιασμού. Έτσι, ήταν λογικό να συμβεί κάποια τέτοια εμφάνιση. Βλέπεις ότι παιχνίδι και μέρα με τη μέρα μπήκε στο πνεύμα της ομάδας και έγινε και αυτός γρανάζει. Αλλά θέλω να σταθώ τέλος στους Κύπριους, τα νέα μας τα παιδιά, που εκεί έχει στηρίξει η Ομόνια όλη τη στιγμή. Την προσπάθεια και τη δουλειά και νομίζω ότι το μέλλον είναι μπροστά τους. Το αποδεικνύουν αρκεί να σκύβουν το κεφάλι για να δουλεύουν μέρα-μέρα. Και κάτι τελευταίο, μένει ένα παιχνίδι πλέον, αυτό με τον Απόλλωνα για να κλείσετε τη σεζόν. Ψάχνετε μια νίκη για να κλείσετε όσο το δυνατόν καλύτερα τη χρονιά αυτή. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το παιχνίδι? Όπως αντιμετωπίζουμε τα πάντα, δεν έχει να κάνει. Εμείς είμαστε η Ομόνια και πάμε να κερδίσουμε όλους τους αντιπάλους. Μην ξεχνάμε και στον Απόλλωνα είχαμε χάσει την παράταση. Στην κανονική διάρκεια. Άρα καταλαβαίνεις ότι ίσα-ίσα που θέλουμε να κλείσουμε και τη χρονιά δυνατά, όπως μας αξίζει, όπως αξίζει αυτά τα παιδιά, και θα πάμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο μάτι, όπως λέω, ο Απόλλωνας είναι ομάδα τετράδας. Θα δούμε, έχουμε αρκετές μέρες μέχρι τότε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την πρόκριση και εύχομαι καλό Final Four για όλες τις ομάδες. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.